Καρτό στο κοντινό του Γρηγόρη. Μην τα λέτε μόνο Δημήτρη. Είναι φοβερός τύπος, θέλω να σου πω. Μας έχεις κλέψει την καρδιά εδώ μέσα. Καλέ, εντελώς. Γιατί σε είδαμε και σε ένα δεύτερο επίπεδο. Είσαι ωραίος. Συνήθως οι ωραίοι είναι και λίγο σπαστικοί, να το πω έτσι. Αυτό πάει και στις ωραίες, δεν το πάω μόνο στους ωραίους. Ή άχρωμοι. Γενικά. Λοιπόν, ο ωραίος ο οποίος είναι και ακομπλεξάριστος και μέσα στα πράγματα και τσαλακώνεται και κάνει πλάκα. Και είναι και γλυκός, γιατί εσύ είχες μια γλύκα, ρε παιδί μου. Δεν μου βγάζει τίποτα επιθετικό. Ευτυχώς που με έχει βάψει τόσο καλά η φίλη μου και δεν είναι τόσο κόκκινο. Να δώσω συγχαρητήρια στη μάνα σου. Σου κάνει πολύ καλό μεγάλο μάνα. Μπράβο, μαμά Αλεξάνδρου. Όχι, γιατί εγώ τις μανούλες τις σκέφτομαι και τις εκτιμώ. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Τι λες τώρα. Μπράβο. Και να σε χαίρετε βέβαια και το κορίτσι που σε έχει, να το πούμε και αυτό. Άμα σε έχει κανένα κορίτσι τώρα, δεν ξέρουμε γιατί δεν σε επιλέγουμε. Όχι, να βγάλουμε θέμα. Το χαίρεται και τον έχει αφρό. Αφρό και μαγειρεύει, όχι εδώ. Αφρό. Εδώ που έχει φτιάξει ένα φαγητό εδώ με την αφρό. Εγώ τα καλύτερα λέω για σένα. Τι θες, να σου μαγειρέψω άμα πρέπει να κάνω αυτό για να πιστείς. Να σου πω, μπορείς να βάλεις την περούκα που φορούσε πριν ο Γρηγόρης. Θέλω να σε δω λίγο στα γεράματα πώς θα είσαι. Ναι, άσχα, θα μ' αρέσεις. Χάλια θα είναι. Κοίτα δίπλα, ρε Λένε. Αφού είναι γκριζόασπρη η περούκα, τι τη λέει για νιάτο. Κοίτα δίπλα για τα γεράματα. Είπαμε εσύ. Όχι, εσύ τώρα που έβαλες το παπλέσα είσαι κούκλος. Κάτσε να σε φτιάξω, ρε φίλε. Αν σου πω την γκριζόασπρούλης, πάλι ρε τρώγεσαι. Ναι.